Μισθοφόρος ο Κώστας, ήταν, δούλευε σε μια εταιρεία που αναλάμβανε, ας πούμε, να κάνει κάποιου τέτοιου είδους φύλαξη, ας πούμε, σε πλοία που ήταν εκεί στη Σομαλία και σε όλα αυτά τα μέρη. Δεν ήταν μισθοφόρος. Ο Κώστας ήθελε πάρα πολύ να πάει σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, το είπε από τη στιγμή που βγήκε η διαφήμιση, ας πούμε, ότι δηλώσε συμμετοχή και όλα αυτά. Αλλά το ήθελε, από ό,τι μου είπε, από πολύ μικρός, όταν παίζονταν το πρώτο Survivor. Εγώ δεν το είχα πάρει πολύ στα σοβαρά, ότι θέλει τόσο πολύ, ας πούμε, να πάει. Και τελικά τα κατάφερε. Και κάποια είδους, ας πούμε, ασκήσεις να κάνουν για να δούνε πώς, δηλαδή, τους έκριναν ότι μπαίνεις εσύ και όχι κάποιος άλλος. Ναι, από όσο θυμάμαι, κάνανε κάποια τεστ διαγωνιστικά. Υπήρχε ένα διαγωνιστικό κομμάτι. Με χρόνους και τέτοια πράγματα. Αντοχής, κάνανε ασκήσεις. Δείχνουν, ας πούμε, μια πτυχή του χαρακτήρα η οποία είναι σίγουρα πιο πιασάρικη. Και συνήθως, από ό,τι καταλαβαίνω, και δεν το κάνουμε με τον Κώστα αυτό, θα επικεντρώσουν σε μια πτυχή του χαρακτήρα η οποία είναι πιο έντονη. Και συνήθως η κακή πλευρά. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν έχουμε καμία επικοινωνία με τον Κώστα. Κανείς μας. Ό,τι βλέπετε, βλέπουμε κι εμείς. Ούτε όταν είχαν το ατύχημα. Είχε με την οικογένειά του, γιατί έχω επαφές και με την αδερφή του και με τη μητέρα του. Ναι, ότι τους ενημερώσανε για να μην πάθουν τίποτα, ας μην το μάθουν από κάπου αλλού. Κάτι το άλλο μέσα να τον παρακολουθεί, να παίρνει τις πίτσες του, τα ζουβλάκια του και να μην βγαίνει έξω. Από αυτή την άποψη, αν με ρωτάς, θα ήθελα να τελειώσει το Survivor.